Η υποδοχή που επιφύλαξαν στον Ποντίφικα όσοι φιλοξενούνται εκεί ήταν συγκινητική. Με έναν ύμνο υποδέχονται οι μετανάστες και οι πρόσφυγες τον Πάπα στη Λέσβο. Παιδιά του προσφέρουν λουλούδια και ο Πάπας Φραγκίσκος τα ευλογεί. Ο Πάπας Φραγκίσκος από τη Λέσβο ευχαρίστησε την Ελλάδα και τους κατοίκους της για την αλληλεγγύη και την υποδοχή προς τους πρόσφυγες. Αλλά πρόσθεσε ότι η άρνηση πολλών χωρών να τους φιλοξενήσουν στην συνέχεια συνεχίζει να αποτελεί μεγάλο πρόβλημα. Μα dobbiamo amaramente ammettere che questo paese, come altri, è ancora alle strette. E che Europa c'è chi persiste nel trattare il problema come un affare che non lo riguarda. Όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι, τραγουδάει η χοροδία. Προσφυγόπουλα του κάνουν δώρο ζωγραφιές που έκαναν για εκείνον. Μη μας ξεχνάτε, του λένε. Και όλοι μαζί επαναλαμβάνουν την προσευχή του Πάπα. Τον Ποντίφικα συνόδευε ο Υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μητεράκης. Τονίζοντας, όπως είχαμε αναγγείλει από χθες από τον Άλφα, ότι η Ελλάδα πρέπει να στηριχθεί από την υπόλοιπη Ευρώπη, διότι ευχαρίστησε τους Έλληνες ο Ποντίφικας, ο Φραγκίσκος, λέγοντας όμως το ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν δέχονται στη συνέχεια τους πρόσφυγες, συνεχίζει να δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα. Είπε, προσέξτε, διότι η Mare Nostrum, η θάλασσα δηλαδή της Μεσογείου, κινδυνεύει να μετατραπεί σε Mare Mortum, σε μια νεκρή θάλασσα. Και είναι χαρακτηριστικό, με βάση και τις δηλώσεις που έκανε, ότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με την προηγούμενη επίσκεψη. Τότε ήταν μια εποχή που είχαμε πραγματικά πολλές, έτσι, θυμόμαστε τις εικόνες με τις ροές μεταναστών. Τον ελληνικό λαό και τις ελληνικές αρχές. Είπε πραγματικά ότι πρέπει να φοβόμαστε τον κινησμό και όχι τους συνανθρώπους μας. Να πούμε ότι έχουμε και μία είδηση, ναι, ότι ο Πάπας από την Κύπρο θα προσπαθήσει να πάρει μαζί του και 10 παράτυπους μετανάστες που βρίσκονται στη φυλακή αυτή τη στιγμή για παράνομη είσοδο στην χώρα και να τους επιτρέψει να πάνε στην Ιταλία ουσιαστικά με βοήθεια του Βατικανού. Μέσα σε ένα χρόνο οι μετανάστες που έρχονται από τη Λέσβο και από την Κύπρο, η Καθολική Εκκλησία προσπαθεί και τους επανεντάσει στην κοινωνία. Μόνο από τη Λέσβο φέτος θα έρθουν στην Ιταλία με τη βοήθεια του Βατικανού πάνω, μάλιστα, από 100 πρόσφυγες. Ευλογεί τα παιδιά, φωτογραφίζεται μαζί τους και έχει έναν λόγο καταλλαγής προς όλους. 5 χρόνια μετά, ο Ποντίφικας ξαναβρίσκεται στο νησί που φιλοξένησε και φιλοξενεί χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Sono qui per dirvi che vi sono vicino. Ma dillo col cuore. Sono qui per vedere i vostri volti. Per guardarvi negli occhi. Occhi carichi di paura e di attesa. Occhi che hanno visto violenza e povertà. Ήταν ευδιάθετος, χαμογελαστός. Ευχαρίστησε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες για τη μεγαλοψυχία που έχουν δείξει στο μεταναστευτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και κάλεσε την Ευρώπη να σταματήσει να κάνει πως δεν βλέπει το πρόβλημα. Θα δω τι θα μπορέσω να κάνω για εσάς και να συνεχίσω. 5 χρόνια μετά, ο Ποντίφικας ξαναβρίσκεται στο νησί που φιλοξένησε και φιλοξενεί χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες. Δεν φύστηκε κριτικής για την απάθεια, τον εθνικιστικό εγωισμό και τα τείχη που, όπως είπε, ορθώνουν οι χώρες της Ευρώπης απέναντι στις μεταναστευτικές ροές. Eppure ci sono in gioco persone, ci sono in gioco vite umane, c'è in gioco il futuro di tutti che sarà sereno solo si sarà integrato. Solo se riconciliato con i più deboli l'avvenire sarà prospero. Σύμφωνα λοιπόν με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, αυτός ο χειμώνας θα είναι καλύτερος για τους πρόσφυγες από ότι ο περσινός, μιας και όλοι διαμένουν πια, διαβιούν σε οικίσκους, με ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση και κανένας πια σε τέντες. Επομένως νιώθουν ασφαλείς. Τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, Ρίτσα, έχουν μεταφερθεί σε δομές στην ενδοχώρα. Ενώ στα 300 στρέμματα που καταλαμβάνουν το κέντρο υποδοχής και
και ταυτοποίησης προσφύγων. Έχουν ολοκληρωθεί τα αντιπλημμυρικά έργα, τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης, η οδοποιία, ο ηλεκτροφωτισμός. Αξίζει να σημειώσουμε και να θυμίσουμε ότι εδώ, στο Καράτεπέ της Μυτιλίνης, είχαν μεταφερθεί σχεδόν 12.000 πρόσφυγες μετά τον εμπρησμό στη Μόρια. Σήμερα διαβιούν 2.193 αιτούντες άσυλο. Θα πάμε τώρα στην παπική επίσκεψη στη Λέσβο. Ο Πάπας Φραγκίσκος πήγε στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης της Λέσβου, όπου συγκίνησε και συγκινήθηκε. Η ανθρώπινη επαφή ξεπέρασε αξιώματα και σχήματα και επιβεβαίωσε το επικοινωνιακό χάρισμα του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Τώρα, μια παπική επίσκεψη προσελκύει πάντα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης που της αφιερώνουν χρόνο. Πόσο μάλλον όταν η επίσκεψη αγγίζει ένα θέμα της παγκόσμιας επικαιρότητας, όπως το μεταναστευτικό, και αφορά ένα εμβληματικό νησί της προσφυγικής κρίσης, τη Λέσβο. Οι ξένοι δημοσιογράφοι εστιάζουν στην κριτική που άσκησε ο Ποντίφικας στην Ευρώπη για τη στάση της απέναντι στους πρόσφυγες. Η δεύτερη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Ελλάδα μέσα σε μια πενταετία ήταν ανάμεσα στις πρώτες ειδήσεις των διεθνών μέσων ενημέρωσης το Σαββατοκύριακο. Σε απευθεία σύνδεση με τη Λέσβο, το CNN μετέδωσε την επίσκεψη του Πάπα στο κέντρο προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο. CNN's Vatican correspondent Delia Gallagher is traveling with the Pope, and she joins me now on the phone. Delia, so we're seeing right now these pictures of the Pope going down the line, speaking to people. I was hearing, just listening in a minute ago, they were talking to him in various languages there. It's quite a touching scene. Πρώτη είδηση στο BBC, η παρέμβαση του Πάπα για το μεταναστευτικό. Pope Francis has used a visit to Greece to condemn the treatment of migrants in Europe, urging people to focus on the causes of migration, including forgotten wars, instead of punishing people who feel their effects. Within the past hour, he's been holding mass at a concert hall in the Greek capital Athens for more than 2,000 people. Με εκτενή αρθρογραφία, ο Guardian καλύπτει την επίσκεψη του Ποντίφικα, επισημένοντας το πολιτικό περιεχόμενο των αφορών του περί υποχώρησης των δημοκρατικών θεσμών και του κινδύνου από την επικράτηση του λαϊκισμού. Πολύ ισχυρό το μήνυμα αλληλεγγύης που έστειλε ο Πάπας και μάλιστα και ένα ισχυρό μήνυμα πολιτικής ευθύνης για την κατάσταση με το προσφυγικό και μεταναστευτικό. Αυτά τα χρόνια η Ελλάδα σήκωσε δυσανάλογο βάρος από τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση που δοκιμάζει όλη τη Μεσόγειο, τη θάλασσα που μας ενώνει. Η αντιμετώπιση της όμως ξεπερνά τα εθνικά σύνορα και αποτελεί κοινή ευθύνη της Ευρώπης. Χρέος μας είναι, με σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, να μην επιτρέπουμε την απάνθρωπη εργαλειοποίηση των μεταναστών και των προσφύγων. Λίγες μόνο χώρες, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελλάδα, να έχουν σηκώσει όλο το βάρος της διαχείρισης του προσφυγικού ζητήματος όλα αυτά τα χρόνια. Ο εθνικισμός και η εσωστρέφεια, είπε ο Ποντίφικας, μας τα έχει διδάξει ιστορία, αλλά δεν το έχουμε εμπεδώσει ακόμα. Οδηγούν, είναι τα βασικά στοιχεία που οδηγούν στην απόλυτη καταστροφή. Η Μεσόγειος, είπε, είναι μια θάλασσα που ενώνει τους πολιτισμούς. Ήταν η θάλασσα μέσω της οποίας διαδόθηκε ο χριστιανισμός στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ανεχόμαστε να είναι η Μεσόγειος ένα νεκροταφείο ψυχών. Ο Ποντίφικας ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη συμβολή του στο προσφυγικό και το μήνυμά του προς την Ευρώπη και όλο τον κόσμο ήταν ηχηρό. Να σταματήσουμε, όπως είπε, αυτό το ναυάγιο του πολιτισμού μας. Ο Πάπας ευλόγησε όσα παιδιά ήταν εκεί πριν μπει στο αυτοκίνητο για να επιστρέψει στην Αθήνα. Το απόγευμα τέλεσε λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής. Πιστεύω είναι ένα θεόν. Ένα μικρό παιδί στο κέντρο υποδοχής της Λέσβου πέφτει στην αγκαλιά του Πάπα Φραγκίσκου. Μητέρες με τα παιδιά στα χέρια ζητούν την ευλογία του Ποντίφικα. «Σε αγαπάμε», του φωνάζουν, με τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να ευλογεί μικρά παιδιά προσφυγικών οικογενειών που αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Επιστρέφοντας μετά το 2016 στη Λέσβο, ο Πάπας Φραγκίσκος αντίκρισε μια οργανωμένη δομή στο Καράτεπέ, σε αντίθεση με τη ζούγκλα της Μόριας. Παρόντες ήταν και ο Υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης και ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Χινάς.